Καμπούρη, χαίρετε. Χαίρετε. Είναι χαρά μας να βρισκόμαστε για άλλη μία φορά παρακολουθώντας τις εξελίξεις της εταιρείας σας μετά από εκείνη τη γνωριμία που, να θυμίσουμε στους φίλους μας, αφορμή είχε σταθεί τότε ένα ελαιόλαδο το οποίο είχε φύλλα χρυσού και το οποίο εσείς είχατε τολμήσει τότε να το εξάγετε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και εκεί πραγματικά να πρεσβεύετε τη χώρα μας με κάτι τόσο πολυτελές όσο και ποιοτικό. Συνδυάσαμε λοιπόν την ποιότητα και συνδυάσαμε μάλιστα και την πολυτέλεια. Αυτό θέλαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αυτό τους πήγαμε. Τώρα βέβαια από τον καιρό εκείνο κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι, η Έλαγκον έχει μεγαλώσει. Καταρχάς σήμερα έχουμε εδώ το λιωμάζωμα στα λιοπερίβολά μας γιατί θέλω να κάνουμε έγκαιρη συγκομιδή και θα σας εξηγήσω το λόγο στη συνέχεια. Η Έλαγκον λοιπόν έχει μεγαλώσει και έχει περάσει τους 25 κωδικούς. Τώρα κάποια στάνταρ είναι το ελαιόλαδο με πολυφενόλες 500 ml κοροναϊκή. Έχουμε το καμάρι μας στην Αθηνουλία που είναι ένα από τα καλύτερα ελαιόλαδα φέτος στον κόσμο με τη βράβευση που έγινε και στη Νέα Υόρκη. Έχουμε το Special Blend το οποίο έχει ιδιαίτερα στοιχεία κουτσουρελιάς, μεγαρίτικης και αμφίσης και έχουμε μεγάλη στη δημοσιότητα. Η Έλαγκον συνεχώς επενδύει και αναπτύσσεται. Έχουμε αναπτύξει 5 κωδικούς στα μέλια μας, τα οποία είναι μονοποικιλιακά. Είναι το μέλι καστανιάς, το οποίο έχει βραβευθεί πέρσι στα Great Taste με διπλό αστέρι. Έφερα ενδεικτικά το μέλι βανίλια ελάτης που πήρε φέτος διπλό αστέρι στα Great Taste. Και εκτός από τα ελαιόλαδά μας, η εταιρεία μας ασχολείται με τα ελληνικά πέστο. Εδώ έχουμε πέστο με τρυφερά φύλλα μαϊντανού, κάπαρι και ευξής μας σκόρδο, δικό μας ελαιόλαδο. Και το άλλο είναι το πέστο λιαστής ντομάτας με μαστίχα, βασιλικό και ελληνικό μέλι και λάδι. Είναι τα πέστο, τα καμάρια μας, τα οποία λειτουργούν και στη μαγειρική αλλά και συνοδευτικά ποτών όπως κρασιού. Φέτος το καλοκαίρι η εταιρεία Έλαγκον απέκτησε τα 47 της βραβεία, εκεί φτάσαμε. Και το σημαντικό ήταν ένα από τα βραβεία, το οποίο είναι το Environmental Award 2018 για την κυκλική οικονομία στους αγρούς και για την αηφόρο ανάπτυξη. Αυτό όμως μας έδωσε το έναυσμα να ασχοληθούμε και με κάτι άλλο. Ήταν τα ελαιόλαδα τα παλιά μας, τα οποία σε εργαστήριο φτιάξαμε σαπούνια, το οποίο είναι ένα σαπούνι εξαιρετικό με αγνό ελαιόλαδο. Είναι το άλλο το οποίο είναι σανδαλόξυλο και μπορεί να το μυρίσει και η Ελίνα μας εδώ με εξαιρετική. Με εξαιρετικό άρωμα. Υπέροχο σαπούνι αυτό και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και όλα αυτά βέβαια έναυσμα ήταν το σαπούνι της γιαγιάς Βασιλοπούλας. Αυτό είναι ένα σαπούνι του 1965. Αυτό λοιπόν το είχα όντας φοιτητής και μου το είχε δώσει δώρο γιατί όταν το κόψαμε μέσα είχε ένα δώρο για μας. Όταν φύγαμε μου λέει να το ανοίξεις όταν πας με το καλό στο κλεινό άστι που λέμε στην Αθήνα. Εδώ λοιπόν μέσα, δεν θέλω να το ξανανοίξουμε, είχε μια χρυσή λίρα γιαγιά. Τι ήταν αυτό λοιπόν, ήταν η αφορμή για να φτιάξουμε τα σαπούνια με καράτια 22 καρατίων, τα οποία βέβαια μας τα ζήτησαν πάλι στον κόλπο, με μια ωραία συσκευασία. Το κουτί είναι Luxury Handmade Shop, το οποίο θηλυκώνει εδώ. Και αυτό είναι ένα ωραίο δώρο και για εκεί και για εδώ, παντού. Θεωρώ ότι η ανάπτυξη και η επένδυση σε μια εταιρεία είναι το πάνω. Εκείνο το οποίο εμείς χαρακτηριστικά κάνουμε είναι έγκαιρη συγκομιδή, όπως είδατε σήμερα και στους αγρούς. Το λιωμάζωμα έχει ξεκινήσει ήδη νωρίς. Θέλουμε πάντα να έχουμε αγορόλαδο. Είναι σημαντικό να έχουμε υψηλές πολυφενόλες και είναι πολύ σημαντικές οι θερμοκρασίες και η χρόνη στα ελαιοτριβία. Όπως ξέρουν και οι περισσότεροι, η χρονιά μας φέτος δεν είναι και η ιδανική. Δηλαδή, φέτος η χρονιά η ελαιοκομική στην Ελλάδα έχει προβλήματα λόγω του δάκου. Εμείς έχουμε φροντίσει πάρα πολύ καλά την ελιά μας. Βλέπετε ότι είναι καταπράσινη, δεν είναι καν χτυπημένη από το δάκο. Δουλεύουν στο χώρο μας γύρω στα 37 άτομα, εποχικά και μη. Οπότε λοιπόν, άλλοι είναι στους αγρούς, άλλοι είναι στο τυποποιητήριο, άλλοι είναι στη διακίνηση, αποθήκευση, εμπορία κλπ. Και θεωρούμε με περηφάνεια ότι κάνουμε καλό έργο, όχι μόνο να προβάλλουμε ελληνικά προϊόντα, αλλά να προβάλλουμε και τη χώρα μας, γιατί μέσα από αυτά έχουμε τη γαστρονομία, τον πολιτισμό μας και μεταφέρουμε και ιδιαίτερη ιστορία προς τα έξω. Κύριε Καμπούρη, ερώτηση. Λέτε προβάλλουμε τη χώρα μας, τον πολιτισμό μας, τα προϊόντα, είναι απολύτως κατανοητό. Πού θα προβάλλετε, επειδή κάτι έχουμε μάθει τώρα στο εγγύς μέλλον. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, σε 2 μέρες περίπου η εταιρεία μας συμμετέχει στη μεγαλύτερη έκθεση της Ευρώπης που λέγεται Sial Paris 2018. Στο Παρίσι λοιπόν γίνεται μια έκθεση τροφίμων και ποτών. Εκεί λοιπόν θα είμαστε και εμείς παρόντες με τα προϊόντα μας και θα λανσάρουμε τα σαπούνια για πρώτη φορά. Και είναι καμάρι μας γιατί σε κάθε έκθεση η Έλαγκον κάτι νέο προτείνει.
και θεωρούμε σημαντικές τις εκθέσεις, γιατί μας γνωρίζουν, μας μαθαίνουν και δίνουμε το στίγμα μας ότι πραγματικά είμαστε κι εμείς παρόντες. Δεν είμαστε μια φωτοβολίδα που εξαφανίζεται. Ναι. Και αυτό εξάλλου το πιστοποιεί επιπλέον πέραν της ποιότητας που πάντα στοχεύετε και διατηρείτε και αυτή η προσπάθεια που κάνετε να δημιουργείτε συνεχώς νέα προϊόντα για τις νέες ανάγκες και να εξελίσσεστε. Και η εξελιξιμότητα σε μια επιχείρηση είναι νομίζω ουσιαστική. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό και καμιά φορά συγκινούμαστε όταν πιάσαμε το σκηνή από την αρχή. Βέβαια, η επωνυμία Έλαγον, καθότι φιλόλογοι, ήρθε μετέπειτα και θεωρείται συλλαβογραφική απόδοση της ελληνικότητας της λέξης στη γραμμική γραφή Β, Έλεον. Αυτό ήταν το Έλεον. Αλλά το σκηνή πάει πολύ μακριά και φέτος τα Χριστούγεννα θα διοργανώσουμε ένα προ-Χριστουγεννιάτικο event της Έλεγον. Θα είστε προσκεκλημένοι, παρακαλώ. Και θα γιορτάσουμε τα 150 συν 10 χρόνια παράδοσης. Αν δείτε όλα μας τα σήματα, είναι 1858. Ο παππούς, ο αντιπροπάπος και πάει λέγοντας, δεν είχαν αυτές τις συσκευασίες, δεν είχαν αυτή την επωνυμία, αλλά ασχολούνταν με το ελαιόλαδο, με την ελιά, με το μέλι και με το σαπούνι. Βέβαια, η ποιότητα υποθέτω ότι είναι κάτι αδιαμφισβήτητο από τότε μέχρι σήμερα. Δεν το λέμε εμείς, εμείς το πιστοποιούν τα πιστοποιητικά από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Έχουμε σε όλα μας τα ελαιόλαδα αυξημένο αριθμό φενολών. Έχουμε πάρει γι' αυτόν τον λόγο 5 χρυσά βραβεία, ξεκινώντας από την αρχαία Ολυμπία, φτάνοντας στην Παλαιά Βουλή. Και το πιστοποιεί τόσο το Πανεπιστήμιο στο εξωτερικό που κάνουν έρευνα πάνω στο ελαιόλαδό μας για την σκλήρυνση κατά πλάκας, όσο και πέρσι 17 Μαΐου ο ίδιος ο Προκόπης Μαγιάτης, που είναι καθηγητής φαρμακογνωσίας, μας ανήγγειλε και το εξήγγειλε παρουσία όλων ότι η Έλαγον με την υψηλή φαινολική ουσία θα συμμετέχει για τη σκλήρυνση κατά πλάκας στο Πανεπιστήμιο που θα κάνει η κυρία Μάγδα Τσολάκη στην Θεσσαλονίκη και είναι καμάρι μας και είναι μια επιτυχία για μας και μια ανταμοιβή. Τι να σας ευχηθούμε. Να δημιουργούμε συνέχεια. Ωραία. Αυτό το ευχόμαστε και σε εσάς και σε εμάς που απολαμβάνουμε αυτά τα προϊόντα. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά. Πάρα πολύ. Γεια σας.